Κύριο μας, ο αδερφός μας ο Κώστας ο Σκλιάμης στην αρχή και θα τελειώσουμε τον αδερφό μας τον Ανδρέα τον Τεντόπουλο, ήθε να μας μιλήσει ο Κύριος. Έχουμε ανάγκη από τη φωνή του. Ο Κύριος ευχαριστώ τα πάντα προφητεύεις για με, για με, για με. Ο Κύριος φυτέψες για με τη σωτηρία, που χάρισες τέλεια θεραπεία, μου έδωσες ειρήνη και χαρά. Σε ευχαριστώ για αυτά, για αυτά, για αυτά. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά. Να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 973, Πράξη των Αποστόλων. Πράξη των Αποστόλων, ΙΒ κεφάλαιο, 12 κεφάλαιο, 973 σελίδα. Κατ' εκείνον δε των καιρών επιχείρησεν Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την άσα από της εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον τον αδελφό του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστόν εις τους Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Ήσαν δε η μέρη των αζήμων, τον οποίον και πιάσας έβαλε εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις 4 στρατιωτών, δια να φυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις το λαόν. Ομέ λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή, εγίνε το δε επί της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχής προς το Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ 2 δεδεμένος, με 2 αλύσεις και φύλακες έμπροσεν της θύρας εφύλατων των δεσμοτήριων, και ιδού άγγελος Κυρίου ήρθεν εξέφνης, και φως έλαμψε εν το εκείματι, χτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου. Εξύπνησε δε αυτόν λέγον σηκώθητη ταχαίως. Και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών. Και είπεν ο άγγελος προς αυτόν, περιζώστητη, και υπόδισον τα σανδάλια σου και έκαμε νούτο. Και λέγει προς αυτόν, φόρεσε τον ηματισμό σου, το ηματιόν σου και ακολούθημη. Και εξελθόν η κολούθη αυτόν. Και δεν ήξευρεν ότι το γενόμενο για του αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά ενόμιζε ότι έβλεπε όραμα. Αφού δε επέρασεν πρώτη και δευτέραν φρουράν, ήρθε εις την πύλην της Σιδηράν, τη φέρουσαν εις την πόλην ή της εφαυτής, η νύχθη εις αυτούς, και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησεν επ' αυτού. Και ο Πέτρος συνερθών εις αυτόν είπε, τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος απέστελε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφθη ήρθε εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου, την επωνομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συναθροισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε ο δε ο Πέτρος έκλωσε τη θύρα του προαυλίου, προσήλθε θεράπεν ονομαζομένη Ρόδη, για να ακούσει και γνωρίσασα τη φωνή του Πέτρου από της χαράς. Δεν ίνιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσεν της πύλης. Ιδέ είπον προς αυτήν, παραφρονείς, εκείνη όμως διεσχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον, άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξαντες είδων αυτών και ξεπλάγησαν. Και σύσας εις αυτούς την χείραν, για να σωπήσωση διηγήθη προς αυτούς, πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν τη φυλακή και είπεν, απαγγείλεται ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθών υπήγε εις άλλο τόπον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Πέτρος τώρα έχει εμπειρία με το Θεό.
και γράφει στην επιστολή του ότι πάσα μέρημνα ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει για μας. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αδελφοί. Αυτό μου βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά μου. Πάσα μέρημνα να τη δώσουμε στο Θεό, γιατί αυτός φροντίζει για μας. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός, αδελφοί, έχει φροντίσει για μας. Και η μέρημνα του Θεού προκαταβολής κόσμου, ξέρετε ποια ήτανε? Να γνωρίσουν οι άνθρωποι το Θεό ως Πατέρα. Δηλαδή, ο Θεός να γίνει Πατέρας μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και αφού εμείς γίναμε παιδιά του Θεού, τι έχουμε τώρα? Έχουμε ζωή αιώνιων. Γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Αυτό είχε μέρημνα ο Θεός πριν καταβολής κόσμου. Τι? Να φροντίσει για μας, να φροντίσει για το πλάσμα του, γιατί εμείς είμαστε πλάσμα του Θεού. Ο Θεός μας έπλασε από χώμα, και ό,τι έχει το χώμα, ό,τι στοιχεία έχει το χώμα, το έχει και ο άνθρωπος, το ξέρετε. Έτσι πίστεψε ένας φίλος μου. Ό,τι στοιχεία έχει το χώμα, το έχει και ο άνθρωπος. Δηλαδή, το χώμα έχει σίδηρο, έχει και ο άνθρωπος. Το χώμα έχει ασβέστιο, το έχει και ο άνθρωπος. Και ο Θεός μας έπλασε από χώμα και φύσηξε μέσα στους μυχτήρες μας την πνοή του και έγινε ο άνθρωπος της ψυχής ζώσαν. Ο Ιώβ λέει ότι το πνεύμα του Θεού με έπλασε και το πνεύμα του Θεού με ζωοποίησε. Άρα λοιπόν ο Θεός προκαταβολής κόσμου ήθελε το πλάσμα του να τον γνωρίσει ως Πατέρα. Γιατί? Για να τον φροντίζει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, πάσα μέρημνα ρίψατε σε αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει για μας. Και φροντίζει για μας ο Θεός. Και φρόντισε ο Θεός για μας. Τι φρόντισε για μας? Πώς θα γινόταν ο Θεός Πατέρας μας? Έπρεπε ο Θεός να στείλει τον Υιό του τον μονογενή εδώ στη γη, για να γίνει ο Θεός Πατέρας μας, για να φροντίζει ο Θεός για μας και να το λέμε εμείς Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μεγάλη αποκάλυψη αυτή η αδέρφια. Δηλαδή, ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο, που φρόντιζε πάντα για τον άνθρωπο ο Θεός, πάντα φρόντιζε. Αν δούμε για τον Νόε, δεν το φρόντιζε τον Νόε? Τι μεριμνά, τι να μεριμνούσε ο Νόε όταν έβλεπε την αδικία? Σε τι να μεριμνούσε, τι να κάνει στους ανθρώπους που ήταν άδικοι οι άνθρωποι? Τι να κάνει στους ανθρώπους? Και τι έκανε ο Θεός? Ο Θεός μερίμνησε για τον Νόε. Και τι έκανε? Του είπε Νόε, ο Νόε ήταν δίκαιος μεταξύ, λέει, των συγχρόνων, και ο Νόε ήταν πάντοτε μαζί με τον Θεό. Και ο Θεός κάλεσε τον Νόε και του είπε ότι είδα την αδικία των ανθρώπων και εγώ θα καταστρέψω αυτό που έφτιαξα, που δημιούργησα, αλλά εσύ να φτιάξεις μία κιβωτό. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Πάντα ο Θεός μεριμνάει για το πλάσμα του. Πάντα. Και μεριμνήσε για τον Νόε και ο Νόε υπάκουσε στη φωνή του Θεού και έφτιαξε μία κιβωτό και σώθηκε αυτός και η οικογένειά του. Για τον Ηλία, δεν μεριμνήσε για τον Ηλία ο Θεός? Δεν μεριμνήσε? Ενώ στάθηκε μπροστά ο προφήτης Ηλίας μπροστά στον Αχαάβ και του λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός τον οποίον λατρεύω, ότι δεν θα βρέξει έτη, αλλά θα βρέξει όταν το πω εγώ με το στόμα μου. Είχε φροντίσει ο Κύριος για τον Ηλία? Πώς δεν είχε φροντίσει ο Κύριος για τον Ηλία? Και μη λες, Ηλία, ότι ο Θεός δεν νοιάζεται για σένα. Μη λες ότι ο Θεός δεν μεριμνάει για σένα. Ο Θεός μεριμνάει για σένα και έχει φροντίσει για σένα. Και του λέει ο Κύριος του Ηλία, πήγαινε εκεί στο χήμαρο Χερίθ για να πίνεις νερό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου στέλνω και τους κόρακες να σου δίνουν κρέας και ψωμί. Μα μπορεί να μεριμνήσει ο Θεός για τον άνθρωπο? Αμήν, αδελφοί. Πάντα ο Θεός μεριμνούσε και φρόντισε τον άνθρωπο. Πάντα. Μπορεί ο Θεός δηλαδή να μεριμνήσει για τη δουλειά μου? Αμήν. Μπορεί ο Θεός να μεριμνήσει για τη δουλειά σου? Μα τώρα αυτόν τον καιρό εγώ δεν έχω δουλειά. Μπορεί να μεριμνήσει ο Θεός? Μπορεί να μεριμνήσει. Δηλαδή να μεριμνήσει όπως έκανε στον Ηλία με τον κόρακα? Μπορεί να μεριμνήσει.
Και θυμάμαι μια φορά ήρθε ο αδερφός μας ο Ηλίας, ο Βαγγέλης ο Μενεξής, τώρα είναι εν κύριο, και μου λέει, Κώστα, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, πώς βρήκα εγώ δουλειά? Έψανε για δουλειά. Δηλαδή ο Θεός θα στείλει τον κόρακα? Η βοήθειά σου θα έρθει από το Θεό, από εκεί που εσύ δεν έχεις φανταστεί. Γιατί τώρα εσύ είσαι παιδί του Θεού και ο Θεός φροντίζει για σένα. Εδώ φρόντιζε για το πλάσμα του που ακόμα δεν έχουν γίνει παιδιά του. Φρόντιζε για τον Νόε, φρόντιζε για τον Ηλία. Και μου λέει, ξέρεις πως βρήκα δουλειά? Λέει, του λέω πως. Ήρθε, μου λέει, ένας μέσα στην εκκλησία. Ακούστε αδελφοί τι έκανε ο Κύριος τον αδελφό μας τον Βαγγέλη τον Μενεξή. Ήρθε ένας μέσα στην εκκλησία με μαύρα μαλλιά, με μουσια. Του λέω, τι ο κόρακας, του λέω, ήρθε έτσι? Αυτό μου, όταν μου το είπε, αυτό του είπα. Μου λέει, ναι, μου λέει, ο κόρακας. Με μαύρα μαλλιά, μου λέει, με μουσια, μέσα στην εκκλησία. Και ο αδερφός ο Βαγγέλης με ερημνούσε για την εργασία του, αλλά ο Θεός είχε φροντίσει. Ο Θεός, αδελφέ, έχει φροντίσει για τη μέρημνά σου. Αμήν. Έχει φροντίσει. Εσύ δεν το ξέρεις, αλλά έχει ένα σχέδιο ο Θεός που θα σε εκπλήξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και του λέει του Βαγγέλη του Μενεξή, του λέει, πάει πάνω του. Μέσα στην εκκλησία τώρα, ο κόρακας, με κάτι μαύρα μαλλιά, με μουσια. Λέει, τι θέλει αυτός, λέει ο Βαγγέλης ο Μένεξης. Και κάθεται μπροστά του. Και του λέει, έχεις δουλειά? Λέει, δουλειά δεν έχω, του λέει. Λοιπόν, του λέει, άκου. Θα σου γράψω, λέει, αυτή τη διεύθυνση. Θα πας εκεί, θα ζητήσεις δουλειά και θα πεις ότι σε έστειλα εγώ. Και τελικά ο αδελφός ο Βαγγέλης ο Μενεξής πήγε σε αυτή τη δουλειά και από εκεί πήρε σύνταξη ο αδελφός. Ποιος το κάνει αυτό, αδελφέ? Δεν μεριμνάει ο Θεός για τα παιδιά του? Δεν μεριμνάει? Δεν φροντίζει ο Θεός για τα παιδιά του? Και μάλιστα, όπως είπαμε από την αρχή, ότι ο Θεός η μεριμνά του ήταν ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό ως πατέρα. Και πώς έγινε αυτό? Υπήρχε μια θυσία, αδελφοί. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην απολεστούμε, αλλά να έχουμε ζωή αιώνιον. Αυτό, αδελφοί, μην μας το πάρει ο διάβολος, ότι ο Θεός μερίμνησε για τον άνθρωπο, για να γνωρίσει ο Θεός, για να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Μην μας το πάρει αυτό ο διάβολος, επειδή έρχονται οι δυσκολίες στη ζωή μας. Έχει μεριμνήσει ο Θεός. Έχει μεριμνήσει ο Θεός για τον άνθρωπο, για να γνωρίσει το Θεό ως πατέρα, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ο Θεός θέλει να διατηρήσει την ψυχή του ανθρώπου και μάλιστα η ζωή αιώνιον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς πιστέψαμε σε αυτό το λόγο και δεχτήκαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και γράφει ο λόγος του Θεού ότι όσοι δεχτήκανε το Χριστό, εις τα ίδια ήλθε ο Χριστός, ήρθε στον κόσμο. Και όσοι δεχτήκανε το Χριστό, εις αυτούς, λέει, έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά από το Θεό γεννήθηκαν. Δηλαδή, ο Θεός φρόντισε, μερίμνησε να γίνουμε παιδιά του Θεού. Αμήν, είσαι παιδί του Θεού? Είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό. Και τι έκανε ο Θεός? Ο Θεός μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζωντανή, ότι θα το δούμε αυτό μια μέρα πρόσωπο προς πρόσωπο. Και αφού έχουμε αυτή την ελπίδα, τι κάνουμε? Καθαρίζουμε τον εαυτό μας, καθώς αυτός είναι καθαρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πώς θα καθαρίσουμε τον εαυτό μας? Μας έχει αφήσει το λόγο του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, να περιπατάτε, λέει, αξίως της προσκλήσεως του Ευαγγελίου. Αυτό θέλει ο Χριστός από εμάς, αδελφοί. Να περπατάμε αξίως της προσκλήσεως του Ευαγγελίου. Άρα, λοιπόν, πάσα μέρημνα να τη δώσουμε στον Κύριο. Γιατί αυτός φροντίζει για μας. Και φρόντισε για μας και μας έκανε παιδιά του. Παιδιά του Θεού. Να λεγόμαστε παιδιά του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή ήταν η μέρημνα του Θεού. Αυτή τη φροντίδα ήθελε ο Θεός, να φροντίζει το πλάσμα του και το πλάσμα του να γίνει παιδί του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είχε θυσία αυτό, είχε κόστος αυτό. Έστειλε τον Υιό του τον μονογενή.
Και ενώ ζούμε σε ένα χριστιανικό κράτος, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό. Δεν γνωρίζουν ότι ο Θεός μπορεί να γίνει πατέρας τους. Και λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ιδέτε λέει ποια αγάπη έδωκε ο πατήρ. Να η φροντίδα του Θεού, να η μέρημνα του Θεού. Ιδέτε λέει ποια αγάπη έδωκε εις εμάς ο πατέρας, ώστε να ονομαστούμε λέει παιδιά του Θεού. Δεν είναι φοβερό αδελφοί? Άρα μη λες ότι ο Θεός δεν νοιάζεται για σένα. Μη λες ότι ο Θεός δεν φροντίζει για σένα. Έχει φροντίσει ο Θεός. Δεν χαίρεσαι που είσαι παιδί του Θεού? Δεν χαίρεσαι ότι έχεις ζωή αιώνιον? Δεν χαίρεσαι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία? Δεν χαίρεσαι? Έχει φροντίσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε εδώ τον Πέτρο να είναι σε μια φυλακή. Και υπάρχουν πολλές φυλακές. Έρχονται πολλές φυλακές στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε. Γιατί ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτός ο κόσμος είναι εν το πονηρό. Και μάθε ότι αφού εσύ εμπιστεύεσαι το Θεό, όπως εμπιστεύτηκε ο Ηλίας το Θεό, ο Θεός θα σε φροντίσει. Και ο Θεός θα σε συντηρήσει. Και θα σου κάνει ο Θεός τέτοιες εκπλήξεις που θα δοξάζεις τον Κύριο και θα έρθεις εδώ στον Άβωνα να ομολογήσεις ο Θεός τι έκανε σε σένα. Και έχουμε ακούσει πολλές ομολογίες. Και ο Θεός θα φροντίσει και τη μέρημνα που έχεις, που θα πας φαντάρος. Έχει μεριμνήσει ο Θεός. Έχει στρώσει, έχει ετοιμάσει τόπο ο Θεός που θα πας φαντάρος. Και ακούμε ομολογίες που λέγανε τα παιδιά, φοβάμαι λέει, θα πάω φαντάρος και τι θα αντιμετωπίσω εκεί? Θα αντιμετωπίσεις τη χάρη του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος ήδη έχει φροντίσει για σένα. Για να βρεις ανάπαυση εκεί που θα πας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς αδελφοί βρήκαμε ανάπαυση. Γιατί φρόντισε ο Θεός να έχουμε αυτή την ανάπαυση. Και δεν μας άφησε ορφανούς ο Θεός, μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο? Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα στο δώσει ο Θεός το Πνεύμα του Άγιο, γιατί είναι επαγγελία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα στο δώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν, άρα λοιπόν ο Θεός, η μέρημνά του είναι να φροντίζει, αφού είμαστε τώρα παιδιά του, να φροντίζει τα παιδιά του. Και ο Θεός σου λέει ότι έχεις χρία υπομονής. Και έχουμε χρία υπομονής, αδελφοί. Για να δούμε τη φροντίδα του Θεού. Για να δούμε αυτά που έχει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός θα έρθει σε λίγο στο πρόβλημά σου να σε ελευθερώσει. Όπως ήρθε και στον Πέτρο. Ο Πέτρος κοιμότανε. Την άλλη μέρα ο Ηρώδης θα τον σκότωνε. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος πάσα μέρημνα την έχει αφήσει στο Θεό. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός φροντίζει για αυτόν. Και έρχονται κάτι καταστάσεις, αδελφοί, που έρχονται κάτι αδιέξοδα και λες τώρα τι θα γίνει με αυτό το πρόβλημά μου. Θα ενεργήσει ο Θεός? Θα μεριμνήσει ο Θεός για μένα? Θα φροντίσει ο Θεός για μένα? Πώς δεν θα φροντίσει, αφού είσαι παιδί του? Αφού το είπαμε και πάλι, η μέρημνα του Θεού για τον άνθρωπο ήτανε να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό ως πατέρα. Και εμείς το γνωρίσαμε. Δεν θα φροντίσει ο Θεός τα παιδιά του? Εμείς δεν φροντίζουμε τα παιδιά μας? Δεν θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας? Δεν νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας? Και άμα είναι μακριά τα παιδιά μας, όλο στο τηλέφωνο θα είμαστε ή στο Skype. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν νοιάζεσαι εσύ για τα παιδιά σου? Δεν θα φροντίσει ο Θεός για τα παιδιά του? Και βλέπουμε εδώ τον Πέτρο. Πώς θα ελευθερωθεί τώρα ο Πέτρος? Και ακούμε κάτι προβλήματα, αδελφοί, και λέμε πώς θα μας ελευθερώσει ο Θεός? Πώς θα λυθεί το πρόβλημα της Εκκλησίας? Πώς θα ελευθερωθεί ο αδελφός μας? Πώς θα ελευθερωθεί η αδελφή μας? Θα κάνει έκβαση ο Κύριος. Γιατί? Για να έχει ο αδελφός εμπειρίες και να μας εισομολογεί. Άμα δεν υπήρχε αυτή η εμπειρία, πώς θα ομολογούσαμε εμείς την εμπειρία του Πέτρου? Και θα δοξάζαμε το Θεό ότι πήγε ο άγγελος στη φυλακή του Πέτρου και τι έκανε? Τον ελευθέρωσε. Έχεις νιώσει την ελευθερία του Θεού? Έχεις νιώσει τη χάρη του Θεού? Και το σπουδαιότερο πράγμα, αδελφοί, είναι η ελευθερία της ψυχής. Η ελευθερία της ψυχής, να σου ελευθερώνει ο Θεός την ψυχή. Ποιος μπορεί να παρηγορήσει μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της? Ποιος μπορεί να παρηγορήσει μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της? Όπως ήταν η μητέρα μου.
Ποιος μπορούσε να παρηγορήσει τη μητέρα που έχασε το παιδί της? Ποιος μπορούσε να ελευθερώσει αυτή την ταφόπλακα που είχε μέσα στην ψυχή της? Μόνο ο Θεός. Και καθόταν και έβλεπε σύριαλ για να παρηγορηθεί η ψυχή της. Και όταν της μιλήσανε για το Θεό, γιατί είχε φροντίσει ο Θεός, είχε δώσει τον Ιησού Χριστό, τον Υιό τον Μονογενή, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, γιατί όποιος ζητήσει τον Χριστό να γίνει παιδί του Θεού, είχε φροντίσει ο Θεός, ζήτησε τον Χριστό. Και όταν πήγαινε στο σπίτι, θυμάμαι, έβλεπα τη μάνα μου να βλέπει τηλεόραση. Ποιος μπορούσε να παρηγορήσει αυτή τη γυναίκα? Και την έβλεπα, την έπιανα να κλαίει. Ποιος μπορούσε να την παρηγορήσει? Μέναμε μόνοι μας τότε στο σπίτι. Πήγαινα εγώ, έβλεπα τη μάνα μου, θλιμμένη η ψυχή της. Είχε κατάθλιψη. Ποιος μπορούσε να παρηγορήσει τώρα τη μάνα μου? Ποιος μπορούσε να χορτάσει την ψυχή της? Ποιος μπορούσε να ελευθερώσει την ψυχή της? Ο Δημιουργός που έφτιαξε την ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήρθε κάποια μέρα ένας δούλος του Κυρίου, της μίλησε για τον Ιησού Χριστό και της είπε ότι αυτό που είπε ο Χριστός, έλα στο Χριστό. Όπως είπε ο Χριστός, έρχεται πάντες οικοποιώντας και υπεφορτισμένοι και θέλετε βρει ανάπαυση στην ψυχή μας. Και η μάνα μου και η μητέρα μου βρήκε ανάπαυση στην ψυχή της. Γιατί? Γιατί είχασε το παιδί της. Και όταν η μάνα μου αναγεννήθηκε, ξέρετε τι μου είπε? Έφυγε Κώστα από μέσα μου, λέει, μία ταφόπλακα. Ποιος μπορεί να ελευθερώσει τις ψυχές, αδελφοί? Μόνο ο Θεός. Γιατί ο Θεός δημιούργησε την ψυχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ελευθερώθηκε η μητέρα μου. Και χαιρόταν η μητέρα μου. Γιατί? Γιατί γνώρισε ότι υπάρχει Θεός. Γιατί γνώρισε το νόημα της ζωής. Γιατί γνώρισε ότι το παιδί της πήγε στον Κύριο. Γιατί γνώρισε ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός ελευθερώνει. Μιλάμε για τη φυλακή εδώ που μπήκε ο Πέτρος μέσα στη φυλακή. Γιατί τον πιάσανε. Από αδικία. Αλλά την ψυχή, ποιος θα μας την ελευθερώσει? Ποιος θα μας θρέψει την ψυχή? Ποιος θα μας χορτάσει την ψυχή? Ευχαριστούμε τον Θεό και ευχαριστούμε γιατί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, το ζωοποιώ. Και μας ζωοποιεί την ψυχή και η ψυχή χαίρεται και αγάλεται. Γιατί? Γιατί η ψυχή έχει μέσα της το Δημιουργό της. Και χαίρεται η ψυχή μας, χαίρεται η ψυχή σου. Ενώ έχουμε τόσα προβλήματα, ενώ έχει έρθει μια φυλακή μέσα στο σπίτι μας, χαίρεται η ψυχή μας. Πώς γίνεται αυτό? Βλέπω το Γεωργάκι εκεί πέρα που είναι σε μια φυλακή το παιδί και χαίρεται. Και λέω, καλά δεν τον νοιάζει, λέω, για το πρόβλημά του? Όχι, γιατί ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Έχει γνωρίσει το Θεό, έχει γνωρίσει τον Απαρχής. Έχει γλυκάνει την ψυχή του και δοξολογεί τον Κύριο ημέρα και νύχτα. Εγώ τα χάνω. Εγώ καμιά φορά με πιάνει και κλαίω και μου λέει, μπαμπά τι κλαις? Δεν έχουμε Θεό? Δεν έχει μεριμνήσει ο Θεός για το πρόβλημά μου? Δεν ξέρεις ότι ο Θεός θα με θεραπεύσει? Δεν το διαβάζεις το λόγο? Και πολλές φορές κηρύττουμε το λόγο και πολλές φορές δηλιάζουμε. Δηλιάζουμε και δεν το πιστεύουμε και λέμε, θα γίνει αυτό στο παιδί μας? Θα μας θεραπεύσει ο Κύριος το παιδί μας ή δεν θα μας το θεραπεύσει? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στον αιώνα. Αμήν. Θα μας επισκεφθεί ο Κύριος. Θα ανταλλάξει όλα ο Κύριος. Θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Πότε? Όταν μένουμε εμείς στην κρατεά χείρα του Κυρίου. Όταν εμείς ταπεινωνόμαστε και περιμένουμε τι θα κάνει ο Κύριος. Πώς θα ενεργήσει ο Θεός? Και έτσι έκανε ο Πέτρος. Κοιμότανε. Γιατί εμπιστευότανε τον Κύριο. Ήξερε ότι ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Και τον ελευθέρωσε ο Κύριος. Έστειλε ο Κύριος έναν άγγελο να τον ελευθερώσει. Και όταν βγήκε έξω, κατάλαβε ότι είναι ελεύθερος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πόσες φορές ο Θεός, αδελφοί, δεν μας έχει ελευθερώσει? Πόσες φορές δεν μας έχει ελευθερώσει? Πάρα πολλές φορές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάμαι κι εγώ όταν έψανε για δουλειά. Έρχεται ο Κύριος και μου λέει, πες το πρόβλημά σου σε αυτόν που έρχεται τώρα. Να πω εγώ το πρόβλημά μου σε αυτόν που έρχεται τώρα? Ήμουνα στη δουλειά του αδελφού μου και ερχόταν ένας απάνω μου και μου λέει, έχεις κανένα πρόβλημα? Του λέω, εγώ δεν έχω, ενώ ήθελα δουλειά πριν χρόνια. Ξανανέβαινε αυτός απάνω, ερχόταν πάλι προς σε μένα. Μου λέει, έχεις κανένα πρόβλημα? Του λέω, ναι. Λέει, τι πρόβλημα? Λέω, δεν έχω δουλειά. Μου λέει, θα πας εκεί. Και από εκεί, θα σας πω και κάτι που δεν ξέρετε, θα πάρω σύνταξη. Και από εκεί πήρα σύνταξη, 49 χρονών. Ο Θεός, αδελφοί, έχει φροντίσει για όλα. Πώς θα πάρεις τη σύνταξή σου? Θα φροντίσει ο Κύριος. Θα φροντίσει ο Κύριος και για τη σύνταξή σου.
ενώ ο άνθρωπος είναι 57 χρονών, έχει συμπληρώσει τα ένσημά του και του λέει ο νόμος ότι θα πάρει σύνταξη στα 60 σου. Αλλάζει νόμος ο κύριος αδελφή, τι λέτε? Αλλάζει νόμος? Πώς δεν αλλάζει νόμος? Ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος. Ο Θεός ευευρίσκει τρόπους να σε ελευθερώσει και να χαρείς και να δοξάζεις το όνομα του Κυρίου. Και όταν έγινε αυτό με τον Γεωργάκη, εγώ έμεινα χωρίς δουλειά. Και λέω τώρα, μα εμένα ποιος θα με φροντίσει? Ο Κόρακας. Ποιος θα με φροντίσει εμένα? Και ξαφνικά βγαίνει ένας νόμος. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν το ξέρατε αυτό, ε? Ούτε το σαν αυτό το γύρο το είχα πει. Ας το κάνω εκπλήξεις. Βγαίνει ένας νόμος. Ενώ με απολύσανε το 2011, τον Ιούνιο, βγαίνει ένας νόμος το Σεπτέμβριο ότι αυτοί που έχουν πρόβλημα με, που το παιδί τους έχει πρόβλημα τέλος πάντων, με ειδικές ανάγκες, μπορούν να βγουν σε σύνταξη στα 7.500 ένσημα. Όσο ονειρευόμενος ήμουνα, λέω τι... Τουλάχιστον. Μακάρι να μην υπήρχε το πρόβλημα, αλλά... Και λέω, πήγα στη δικηγόρο και λέω, συγγνώμη, λέω, εάν θεραπευτεί το παιδί μου... Άκου τι είπα τώρα εγώ. Εάν θεραπευτεί το παιδί μου, λέω, τη σύνταξη, τη χάνω. Μου λέει αυτή, όχι κυρία, μου λέει, αυτή η σύνταξη είναι σύνταξη γύρατος. Τι λες, δηλαδή θα θεραπευτεί και ο Γεωργάκης και θα έχω και τη σύνταξη. Ποιος θα κάνει αυτά, αδελφοί? Ποιος φροντίζει για αυτά? Τυχαία νομίζουμε ότι είμαστε εδώ? Τυχαία ήρθαμε εδώ? Ποιος μας κάλεσε και ήρθαμε εδώ στον οίκο του Θεού? Ποιος μας πρόσθεσε εδώ? Ο Κύριος. Και μάλιστα ο πατέρας μας ο ουράνιος. Είχε φροντίσει ο πατέρας μας, είχε φροντίσει ο Θεός. Τι είχε φροντίσει? Να γίνει πατέρας μας. Είχε φροντίσει, η μέρημνά του αυτή ήτανε, κάποια στιγμή το πλάσμα μου να γίνει παιδί μου. Και φρόντισε γι' αυτό. Και είμαστε παιδιά του Θεού, γιατί δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα. Και αφού δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό, ο Θεός μας έκανε παιδιά του. Και τι κάνει ο Θεός για μας? Φροντίζει για μας. Ανησυχείς, αδελφέ? Ανησυχείς? Άστα όλα στον Κύριο. Άσε να δεις το σχέδιο του Θεού. Άσε να δεις το χέρι του Θεού. Πώς θα φροντίσει ο Θεός για τα παιδιά σου? Πώς θα φροντίσει για τη σύνταξή σου? Πώς θα φροντίσει για την αποκατάστασή σου? Γιατί σκέφτεσαι πώς θα παντρευτώ, πώς θα παντρευτώ. Θα έρθει η ώρα του Θεού. Θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Η Ράνια ήταν στην Αθήνα, εγώ ήμουν στην Νέα Ιωνία. Πώς έγινε αυτό? Ο Κύριος το έκανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν, πάσα μέρημνα να την δώσουμε στον πατέρα μας τον ουράνιο, γιατί αυτός φροντίζει για μας. Αμήν. Το πιστεύουμε, αδελφοί? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.